Τι έχει συμβεί, έχει υποβάλει μήνυση λοιπόν, ο κύριος Δασκαλάκης? Όχι, όχι μόνο ο κύριος Δασκαλάκης, και η πλευρά της κυρίας Πισπυρίγκου έχουν υποβάλει μήνυση εναντίον του δικηγόρου του κυρίου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου, και μάλιστα σήμερα περιμένουμε να έχουμε και την απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν συζητηθεί την Παρασκευή και είχαν προκληθεί αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα από την πλευρά των συγγενών της πιτονοικοκυράς, δηλαδή από την πλευρά του δικηγόρου ο οποίος έχει μηνυθεί και ένας ακόμα δικηγόρος, ο κύριος Κωνσταντίνος Λέων, οι οποίοι είχαν καταθέσει τα ασφαλιστικά μέτρα για να μπουν με δικαστικό επιμελητή μέσα στα διαμερίσματα του πρώτου και του δευτέρου ορόφου στο κτίριο της οδού Μπιζανίου, προκειμένου να καταγράψουν τα όσα υπάρχουν μέσα στα συγκεκριμένα διαμερίσματα. Ωστόσο, ως γνωστόν, οι δύο δικηγόροι πήγανε μαζί με κάποια άλλα άτομα την Παρασκευή το μεσημέρι στο συγκεκριμένο κτίριο, μπήκανε μέσα, είπαν μάλιστα ότι ήταν παραβιασμένη και η πόρτα, και γι' αυτό το λόγο μπήκανε. Στον πρώτο όροφο επίσης ήταν παραβιασμένη η πόρτα, και εκεί υπήρχε μία τσάντα της Τζορτζίνας, η οποία όμως στην συνέχεια φαίνεται ότι εξαφανίστηκε. Έτσι λοιπόν έρχεται η αδερφή της Ρούλας Πισπυρίγκου, η οποία κατέθεσε μήνυση εναντίον του κυρίου Θεοδωρόπουλου, κατηγορώντας τον για κλοπή, λέγοντας ότι είδε τον συγκεκριμένο άνθρωπο τα ξημερώματα να φεύγει από το σπίτι. Ξαναπήγε δηλαδή, σύμφωνα με την κυρία Πισπυρίγκου πάντα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο σπίτι και έφυγε κρατώντας την τσάντα και κάποια έγγραφα. Από την πλευρά βέβαια του κυρίου Θεοδωρόπουλου τονίζεται ότι δεν έχει γίνει καμία κλοπή, δεν έχει γίνει καμία παράνομη ενέργεια, και ότι η τσάντα αυτή θα πάει στην αρμόδια ανακρίτρια προκειμένου να την εξετάσουν οι αρχές για το αν περιέχει κάποιο στοιχείο. Είναι δικηγόρος ο κ. Θεοδωρόπουλος, εκπροσωπεί κάποιους συγγενείς της πιτονοικοκυράς, όπως επίσης και ο κ. Λέων εκπροσωπεί κάποιους άλλους συγγενείς της ίδιας γυναίκας. Τώρα, από εκεί και πέρα να σας πω ότι στην συνέχεια κατέθεσε μήνυση και ο Μάνος Δασκαλάκης εναντίον κατά παντός υπευθύνου, όχι μόνο εναντίον του κ. Θεοδωρόπουλου, δεν προσωποποίησε την μήνυση στον κ. Θεοδωρόπουλο, κατά παντός υπευθύνου για κλοπή και επεξαίρεση εγγράφων, δεδομένου ότι μέσα από όλη αυτή την ιστορία φαίνεται ότι βγήκαν και κάποια σημειώματα τα οποία φέρεται να έχει γράψει η μικρή Τζορτζίνα, και καταφερόταν εναντίον της μητέρας της, λέγοντας ότι η μαμά είναι κακιά, κάτι το οποίο είχε αποδοθεί σύμφωνα με την κατηγορούμενη στο ότι δεν της είχε κάνει κάποιο χατήρι για να πάνε μια ημέρα στο χωριό προκειμένου να παίξει το παιδί όπως ήθελε. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα. Ωστόσο, είχαμε την Παρασκευή και την κατάθεση της ιατροδικαστής κυρία Τσάκωνα για το ζήτημα του θανάτου της Μαλένας, η οποία η κυρία Τσάκωνα αυτό το οποίο είπε στις αρχές σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι ότι θα πρέπει να γίνει εκταφή της Μαλένας προκειμένου να ληφθούν τρίχες αλλά και βιολογικό υλικό από τα οστά του παιδιού, προκειμένου να αναζητηθούν αν υπάρχει γίνει κάποια δολοφονική ενέργεια. Η ίδια μάλιστα υποστήριξε ότι με τα δεδομένα τα οποία είχε όταν είχε κάνει την ιατροδικαστική εξέταση στο κοριτσάκι και με βάση το ιστορικό το οποίο της είχαν δώσει από την πλευρά του νοσοκομείου, θυμίζουμε ότι η Μαλένα έπασχε από λευχαιμία, τονίζει ότι ήταν σωστή η ιατροδικαστική εξέταση η οποία είχε αποδώσει τον θάνατο τότε σε υπατική ανεπάρκεια, δεδομένων των συνθήκων και των στοιχείων τα οποία είχε τότε στα χέρια της. Τώρα όμως με τα νέα δεδομένα με τους θανάτους και των δύο επόμενων παιδιών, λέει και η ίδια η κυρία Τσάκωνα ότι θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έλεγχος μέσω της εκταφής. Να πω επίσης τέλος ότι η κυρία Αγγελική Τσιόλα, η οποία είναι η ιατροδικαστής η οποία είχε ασχοληθεί με την Ήριδα, αναμένεται να καταθέσει από την ερχόμενη εβδομάδα, μιας και ακόμα μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις πληροφορίες μας δεν έχει κληθεί προκειμένου να κανονιστεί κάποιο ραντεβού για να πάει να καταθέσει και η ίδια.